Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σπάσαν την γην εξήλθεν οφθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρέπωσε δογματισας την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκοσμήσας. Βασίλειον ιερατεύμα, Πατέρος ιερ, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεήμην, το μέγα έλεος. Το πάντιμο λείψανο του Θεοδόρου πίστη, εν δόξος τιμήσομεν ως θησαυρόν την αλφή, και πάντες βοήσομεν, σώσον εκ των κινδύνων, τους πιστώς εϊμνούντας, ως ποτές ιερίσω εκ πανόλους στην πόλη, και πάντας περί φρούρισον εσύ και εσύ εσύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός σου δαμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εδιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εδιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιακώβου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εδιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν αέρα και θάλασσα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδόν σε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπερ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του Υπουργού, της Γενικής Γραμματείας, πάντων των παρισταμένων, των εργαζομένων αυτής, υγείας, βοηθείας, υπέρ αυτών είπομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ το ευλογηθήνε των νέων ενή αυτών της Χριστότητος του Κυρίου είπομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον ουρανό φάντορα του Χριστού, μίστην του Δεσπότου, τον φωστή
πλήρα των φαΐνων, των Εκεσαρίας και Καπαδοκών χώρα, βασιλείων των μεγάν πάντες τιμήσομε. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείας μακράνος ο Μητρός των Οσίων και ο Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίας Πατρός ημών, Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, του Αγενδόξου Νεομάρτυρος, Θεοδόρου του Βυζαντίου, του Κεπολιούχου της Πόλεως και Νήσου Τάφθαυματουργού, πάντων των Ετινήσου Τάφτη, Δελαμψάντων Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος, των Οσίων Πατέρων ημών Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του Καλυβή, του όντρι μνήμεν επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, θα ήθελα να σε μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος λόγω ενηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να υπερβληθεί. Σε ευχόμαστε καλή χρονιά και ευλογημένη, με υγεία, καλή δύναμη στο έργο σας και ό,τι καλύτερο. Είναι πάντα μεγάλη μας χαρά να ανοίγουμε το σπίτι μας και να υποδεχόμαστε. Ως νησιώτες γνωρίζουμε την αξία και τη σημασία της φιλοξενίας, τη σημασία και την αξία του να δίνουμε ευχές από καρδιάς. Είναι μεγάλη τιμή, έχουμε σήμερα μαζί μας και τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Παπά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του. Δεν είναι όμως παρουσία μόνο. Η Γενική Γραμματεία όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει μια προστιθέμενη αξία που όλοι τη ζούμε, τη βιώνουμε. Στο πρόσωπο του υφυπουργού μας, του Γιάννη τον Παπά, βλέπουμε όχι απλώς έναν άξιο συμπαραστάτη, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί και καθοδηγεί τις εξελίξεις και είναι γεγονός που αναβαθμίζει την ίδια την κυβερνητική δομή της Μυτιλήνης. Επιτρέψτε μου, ξεκινάω από αυτό, γιατί όταν φιλοξενείς το σπίτι σου, θέλεις να θυμίζεις την αξία του σπιτιού σου και να τη στηρίζεις. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό λοιπόν να μοιραζόμαστε τις ευχές του νέου έτους. Δεν είναι καθόλου συμβατική αυτή η εκδήλωση, η ταπεινή πρόσκληση, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς τους εκπροσώπους των φορέων, πολιτικών φορέων, αυτοδιοικητικών οργανισμών, αλλά φυσικά ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας. Γνωριζόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά και κυρίως έχει κριθεί η σχέση μας στο πεδίο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη και στα στελέχη μας. Είναι οι άνθρωποι, είναι αυτοί οι ήρωες που κρύβονται συνήθως από τα μεγάλα επιτεύγματα των μεγάλων ανδρών και όλοι εμείς γινόμαστε ψηλότεροι γιατί κάποιοι δουλεύουν για αυτό. Επομένως, συνεχίζοντας τις ευχές αυτές, να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία στις οικογένειες όλων, να έχουμε μια ήρεμη χρονιά για τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η Μυτιλήνη, η Λέσβος, στο Βόρειο Αιγαίο δεν είναι απλώς μια τυπική έδρα. Είναι κάτι το οποίο είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε, να το αναδείξουμε σε απόλυτη συνεργασία και σύμπραξη με την τοπική αυτοδιοίκηση και με όλους τους λοιπούς φορείς. Έχουμε δοκιμαστεί σε δύσκολα περιβάλλοντα. Αναφέρομαι φυσικά στους ανθρώπους μας του λιμενικού, που είμαστε μια οικογένεια, αλλά και στα σώματα ασφαλείας και στις ενόπλες δυνάμεις σε δύσκολες εποχές. Ταυτόχρονα, με τον πρώην Υπουργό, τον κ. Πρόεδρο, την προηγούμενη περίοδο, αλλά και με τους εκπροσώπους στο Κοινοβουλίο, πλέον μια στενή συνεργασία. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα και είμαστε εδώ πραγματικά ανοιχτά και με διάθεση να συνδράμουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και εκεί στο πεδίο δυστυχώς δοκιμάστηκαν οι σχέσεις μας με την έννοια της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, αλλά δείξαμε και έναν δρόμο φέτος, την προηγούμενο χρόνο, ειδικά με εξαιρετικές θεσμικές διοργανώσεις που άφησαν την εποχή τους, κύριε Βέρο, και αναφέρομαι στην εξαιρετική θεσμική διοργάνωση που είχαμε πέρυσι για τη Ρεγάτα, αλλά και για τα θέατρο πέρυσι. Το νησί έχει να δείξει πράγματα και η παρουσία της Γενικής Γραμματείας εδώ, η οποία είναι σάρκα από τη σάρκα του νησιού αυτού και του Βορείου Αιγαίου, αλλά έχει επεκτείνει πλέον την αρμοδιότητά της, έχει επεκτείνει το βάθος της ενασχόλησης και θα μου επιτρέψετε μια πολύ σύντομη αναφορά. Έχουμε κάνει πράγματα που δείχνουν το δρόμο. Δεν τον έχουμε διανύσει όλο. Και πρέπει να το διανύσουμε σε συνεργασία, περιφέρεια, δήμη, επιμελητήρια. Και ευχαριστούμε άπαντες τους εκπροσώπους για την παρουσία τους εδώ και την συνεισφορά τους και στην κριτική και στις προτάσεις. Είναι κάτι το οποίο το λαμβάνουμε υπόψη. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε κλεισμένοι στα γραφεία, το γνωρίζετε. Αυτό που έχουμε καταφέρει όμως και το έχουν καταφέρει, και κοιτάω εσάς τους εκπροσώπους, αλλά κοιτάω και στα μάτια τους συναδέλφους, διότι είναι συνάδελφοι, είναι ότι έχουμε αντιμετωπίσει την νησιωτικότητα πλέον με μια σοβαρότητα
θα έλεγε ο Αριστοτέλης, τελεολογική αντίληψη. Έχει σκοπό αυτό που κάνουμε, δεν είναι ατάκτως ηρημένες παρεμβάσεις και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας κάνει πολύ περήφανος. Βρισκόμενοι πλέον από το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στην Κρήτη, οπουδήποτε πλέον υπάρχει νησιό της οποίος έχει μια ανάγκη είτε εξυπηρέτησης, είτε φωνής, είτε εκπροσώπησης, είτε και επίλυσης θεμάτων ταυτόχρονα. Επομένως αυτό συμβαίνει από μια ομάδα ανθρώπων που δεν ξεπερνάει τους 80 μαζί με την κοινοφελή μας, άρα αντιλαμβάνεστε τον όγκο της εργασίας. Είμαστε ταγμένοι σε αυτό. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο η νησιωτικότητα πλέον δεν αποτελεί ένα παράλληλο αντικείμενο, αλλά αποτελεί στοιχείο της κεντρικής πολιτικής. Αυτό κάνουμε εδώ, αυτό φιλοξενούμε στο σπίτι των νησιών και σε άλλες εκδηλώσεις με έχετε ακούσει να το λέω. Αυτό συζητάμε πάντα και με τον Υπουργό μας. Εδώ είναι το σπίτι των νησιών. Πρέπει εδώ να ενισχυθεί, να αναδειχθεί, να αναβαθμιστεί ήδη πολλές παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν και την ίδια την αναβάθμιση της υπηρεσίας αλλά και του κτηριακού. Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε. Με αυτά τα λόγια, γιατί οφείλουμε να κάνουμε και ένα μικρό απολογισμό, να έχουμε μια καλή χρονιά, μια ήρεμη χρονιά, παραγωγική. Νομίζω ότι όλοι βιώνουμε σημαντικές εξελίξεις παρά τις δυσκολίες. Είμαστε εδώ και για το Βόρειο Αιγαίο να υποστηρίξουμε οτιδήποτε έρχεται να βγάλει από αδιέξοδα ή από προβλήματα. Νομίζω ήδη έχουμε καταγράψει πολύ σημαντικά θέματα ατζέντας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Είναι σημαντικό ότι φιλοξενούμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και εμείς ως πρεσβευτές του νησιού. Επιτρέψτε μου να το πω και αυτό. Μπορεί να μην είμαστε από εδώ εκκαταγωγής, αλλά έχουμε γίνει κομμάτι της κοινωνίας. Και σε αυτή την ευαισθησία θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλους τους φορείς που έχουμε επιλύσει θέματα πάσης φύσεως. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Να σας πει δύο λόγια. Από αυτά τα πλευρά να πω σε όλους μια καλή χρονιά, δημιουργική χρονιά. Η χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη, αισιοδοξία. Μια χρονιά δουλειάς πραγματικά. Μια χρονιά δουλειάς που θα συνεχιστεί, θα αυξηθεί και θα συνεχιστεί για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ήδη τα αποτελέσματα είναι γνωστά, το ξέρουν όλοι, το ξέρουμε σε όλα τα νησιά, το γνωρίζουν όλοι οι νησιώτες. Και γι' αυτό δώσανε και ένα, θα έλεγα, σημαντικό ποσοστό στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ένα αποτέλεσμα το οποίο μας φέρνει σε τεράστιες ευθύνες για να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα σκληρότερα για τους νησιώτες μας. Γι' αυτό όμως όλοι εδώ είναι και οι δύο συνάδελφοι μου εδώ από τη Βουλή, που σας έχουμε μια άψογη συνεργασία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε, από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πιστέψτε με, αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι να δουλέψουμε για τα νησιά μας. Ακούμε τα πάντα, ζητάμε με όλους. Και κοιτάμε το ποιο θα είναι το συμφέρον για τους ανθρώπους που ζουν κατοικούν στα νησιά. Θέλουμε να μην λείπει το παραμικρό από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται καθημερινά. Και τα νησιά δεν είναι μόνο τα μεγάλα νησιά που γνωρίζουμε και ξέρουμε όλοι, όπως ένα από αυτά είναι η Ρόδος, κατάγομαι εγώ, η Μυτιλήνη που είσαι σήμερα. Τα νησιά είναι και η Χάλκη, και η Σίμη, και ο Αϊστράτης, και η Τήλος, και η Κίμολος, και η Σέρφος. Ή το Καστελόζιο, πολλά μικρά νησιά τα οποία δυστυχώς οι δυσκολίες είναι πολύ περισσότερες από τις ευκολίες ή δυσκολίες καθημερινά κάποιος να ζει εκεί πέρα, όχι μόνο τους χειμερινούς μήνες που λέμε, αλλά όλους τους μήνες του χρόνου. Εγώ θέλω να πω ότι έχει πραγματικά γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο από τα στελέχη της γραμματείας μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και τη σχέση που έχουμε αποκτήσει τους τελευταίους αυτούς τους μήνες που έχω την τιμή να είμαι υφυπουργός νησιωτικής πολιτικής και ναυτιλίας. Και λέω πρώτα νησιωτικής πολιτικής, γιατί έχει μεγάλη αξία αυτό για μένα, αλλά και για όλους εσάς που εργάζεστε για τα νησιά και για τους νησιώτες μας. Κάνουμε δουλειά πραγματικά και έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και το βλέπω, γιατί βλέπω τα μηνύματα και τις σχέσεις που προσπαθούν να αποκτήσουν όλα τα νησιά με το Υπουργείο μας. Και αυτό είναι γιατί έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά από εσάς τα τελευταία χρόνια και αυτή η δουλειά πλέον φαίνεται. Δοκιμαστήκατε στο πεδίο πραγματικά και δοκιμαζόμαστε καθημερινά, αλλά αυτό δείχνει πραγματικά ότι είμαστε αποτελεσματικοί. Και αυτό οφείλεται στην ομάδα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι. Ο παράγοντας άνθρωπος για μας είναι το Α και το Μ. Χάρη στον άνθρωπο μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που θέλω εγώ και πιστεύω θέλουμε όλοι μας είναι μια καλή συνεργασία και να μπορέσουμε να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να βγάλουμε όλες τις δυνάμεις που έχουμε από μέσα μας για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα που χρειάζεται για τα νησιά μας και για τους ανθρώπους μας. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους και όλες. Η συνεργασία θέλω να ευχηθώ σε όλους τα καλύτερα, υγεία και να ξέρετε ότι το Υπουργείο μας και εδώ στη Μυτιλήνη που είναι η έδρα της Γραμματείας αλλά και του Υφυπουργείου της Υπουργικής Πολιτικής αλλά και του Υπουργείου μας στον Πειραιά είναι ανοιχτές οι πόρτες πάντα για τους ανθρώπους που έχουν να φέρουν ένα καλό μήνυμα ή μια καλή λύση για τους νησιώτες μας. Αυτό θα το βάλετε καλά στο μυαλό σας.
Και κλείνοντας, θέλω να πω κάτι το οποίο το λέω συνέχεια. Και μάλιστα στο τέλος του μήνα, 25 του μηνός στη Ρόδο, θα κάνουμε μια εκδήλωση να τιμήσουμε το λιμενικό σώμα και τα 58 σκάφη που συμμετείχαν στη μεγάλη εκένωση που έγινε στην πυρκαγιά της Ρόδου φέτος καλοκαίρι. Ξέρετε, σχεδιάσαμε μέσα σε λίγες ώρες μαζί με τους ανθρώπους του λιμενικού, σχεδιάσαμε και κάναμε μια εκένωση στις παραλίες της Ρόδου 3.700 άτομα χωρίς να γίνει το παραμικρό. Χωρίς να υπάρχει η παραμικρή πληγή. Την ώρα που, όπως είδατε μετά, σε ένα αντίστοιχο νησί στην Αμερική, στο Μάουρι, στη Γαβάη, που ήταν ένα αντίστοιχο νησί πυρκαγιασμένο με τουρισμό, καήκανε πάνω από 100 δυστυχώς ανθρώπους. Το λέω αυτό γιατί θέλω να δείξω το δυναμισμό, θέλω να δείξω ότι στο πεδίο έχουμε δοκιμαστεί όλοι μας και έχουμε πετύχει. Αλλά γυρνάω λοιπόν σε αυτό που έλεγα πριν και θέλω να πω ότι και εδώ στη Μυτιλίνη, θέλω εσείς οι Μυτιλινοί, εσείς οι κάτοικοι του νησιού αυτού, και ζητάω και παρακαλάω τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης να δείξετε πραγματικά τον εαυτό σας και τον νησιώτη, πραγματικά τον νησιώτη, τον άνθρωπο που είναι γνωστός για τη φιλοξενία του, γιατί εδώ έχετε ανθρώπους που είναι από άλλα μέρη και ζουν στα πλοία, στα σκάφη του λιμενικού για να φυλάνε πάνω απ' όλα τις ανθρώπινες ζωές και μετά τα σύνορα της χώρας μας. Είναι πάρα πολλά σκάφη εδώ που οι άνθρωποι αυτοί μένουν στο σκάφος, γιατί είναι είτε από την Αθήνα, είτε από την Πάτρα, είτε από την Καλαμάτα, είτε από το Ηράκλειο, και έρχονται εδώ για να φυλάξουν τα σύνορα, να φυλάξουν εσάς, για να μπορέσει να συνεχίσει η καθημερινότητά σας να είναι η ίδια, όπως την ξέρετε, χωρίς ταλαιπωρίες, χωρίς ενοχλήσεις, χωρίς οτιδήποτε άλλο που δεν βοηθάει στο να δημιουργήσει και να χτίσετε το νησί όπως το θέλει και όπως το ονειρευόσαστε. Αυτό λοιπόν θα ήθελα εμείς, εγώ από την πλευρά μου, σαν άνθρωπος, όχι σαν υφυπουργός, σαν άνθρωπος, είχα κανονίσει τα Χριστούγεννα και έκανα ένα γεύμα αγάπης σε όλα τα σκάφη, σε όλο το Αιγαίο. Εγώ με δικιά μου πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τους ανθρώπους μου και σε συνεργασία και με τις οργανώσεις κομματικές της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, σε όλα τα νησιά. Θα ήθελα λοιπόν, σαν τοπική κοινωνία, να αγκαλιάσετε εσείς με τον τρόπο σας αυτούς τους ανθρώπους που είναι εδώ καθημερινά και φυλάνε εσάς, προσέχουν εσάς από άλλα μέρη της Ελλάδος. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να προσέξετε, βέβαια, και τους ανθρώπους που είναι με τη Λινία και είναι με τους σκάφους εδώ. Αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάνω από 4 και 5 μήνες εδώ στη Μυτιλίνη, ενώ οι οικογένειες είναι κάπου αλλού και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά κάνανε στη θάλασσα, στο πεδίο. Ειδικά Πρωτοχρονιά βράδυ είχαμε και πάρα πολλά θέματα στο πεδίο, το οποίο κανένας από εσάς δεν κατάλαβε, γιατί απολαμβάναμε την αλλαγή του χρόνου της οικογένειάς μας. Ενώ κάποιοι άλλοι παλεύανε στις θάλασσες. Αυτό το λέω έτσι για να αντιληφθούμε όλοι μας τι δουλειά γίνεται, όχι μόνο βέβαια από το λιμενικό, αλλά και από το στρατό και από τα σώματα ασφαλείας που είναι εδώ για να κάνουν αυτό το έργο. Τη δουλειά τους δηλαδή, αλλά δίνουν παραπάνω από αυτό που πρέπει αυτή τη δουλειά. Κλείνοντας, να πω ότι ξεκινάμε, μια που είναι εδώ και την Περιφερειάρχη, το χαιρετίζω και τους δύο δημάρχους, ξεκινάμε σε πρώτη φάση την πρώτη μας συνεργασία, θα την κάνουμε στην Περιφέρεια του Αιγαίου, 25 του μηνός, 24-25 του μηνός, όπου όλο το επιτελείο του Υπουργείου μας, συνεργασία με τον γραμματέα μας και όλο το στελέχη του Υπουργείου, θα πάμε στη Ρόδο, όπου εκεί θα δούμε, θα συνεδριάσουμε την περιφέρεια και κάποια στελέχη από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης για να δούμε το πώς θα λειτουργήσουμε και πώς θα συντονίσουμε τα έργα. Σε δεύτερη φάση θα το κάνουμε στο Ιόνιο και μετά θέλω να συντονιστώ μαζί σας, περιφέρεια, βουλευτές και δημάρχοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου, για να συντονίσουμε έτσι το έργο που πρέπει να κάνουμε. Γιατί τα αιτήματα πλέον στην Γραμματεία και στο Υπουργείο μας είναι πάρα πολλά και αυτό που θέλουμε είναι να φτάσουμε στο 100% της αποτελεσματικότητας, στο 100% να γίνουν όλα. Άρα λοιπόν θέλουμε να συντονίσουμε το Υπουργείο μας, που είναι το κράτος, κυβέρνηση, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης στους Δήμους και βέβαια παρουσία των κοινοβουλευτικών, οι οποίοι συμμετέχουν στις αποφάσεις αυτές, να προχωρήσουμε έτσι ώστε να βάλουμε σε μια σειρά όλα τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα και να δώσουμε την άνεση και την ασφάλεια σε όσους μένουν στα νησιά μας να μπορέσουν να ξέρουν ότι θα μπορούν να δημιουργήσουν, να φτιάξουν, να χτίσουν, να επενδύσουν στα νησιά αυτά και να δημιουργήσουν ανάπτυξη θέσης εργασίας. Με αυτά τα λίγα λόγια θα σας ευχαριστήσω και πάλι. Εύχομαι καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, διάθεση για δημιουργία, προκοπή σε εσάς, οικογένειές σας και πάνω απ' όλα χαμόγελα και αισιοδοξία. Με το Γιάννη τον Παπά γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, πριν ακόμα πολιτευτούμε και οι δυο. Και όταν ανακοινώθηκε ότι θα γίνει υφυπουργός νησιωτικής πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ήταν ιδιαίτερη η χαρά μου, αλλά και η σιγουριά
για το έργο το οποίο θα επιτελέσει, γιατί ήξερα και ως τον ελεύθερο στο επάγγελμά του, αλλά και στη συνέχεια ως βουλευτής Κυκλάδων, τι είχε προσφέρει και τι όρεξη έχει. Συνεπώς, αυτά που είπε, νομίζω ότι θα υλοποιηθούν και το μεγαλύτερο μέρος, γιατί αυτό που κάνει ο Γιάννης είναι, λέει, λιγότερα από ό,τι μπορεί να κάνει. Και αυτό είναι μια αρχή την οποία έχουμε. Παράλληλα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που στη Μυτιλήνη την περιττεί ως Γενικός Γραμματέας ο Μανώλης ο Κουτουλάκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ήρθε εδώ τον αγάπησαν στα νησιά και ειδικά η Λέσβος τον λατρεύει πραγματικά. Και ανέφερε και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και εσείς και εκείνος, και εννοούσε βέβαια και τις προκλήσεις και από την γείτονα χώρα. Και να πω ότι πάνω σε αυτό που είπατε, ότι ήταν, πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι και πράγματι, χθες βρισκόμαστε σε μια άλλη πίτα μαζί με τον φίλο μου, τον Παναγιώτο Παρασκευαίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά αυτό στην ανάγκη το να έχουμε μια σύμπνη και από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι όλο το πολιτικό φάσμα εδώ και οι αρχές, οι δήμαρχοι, ο περιφερειάρχης, είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα βέβαια τελευταία εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το οποίο το έχει κάνει και το λιμενικό σώμα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχουν τραβήξει οι άνθρωποι αυτοί όλα αυτά τα χρόνια φυλάσσοντας τα σύνορα, και από κοινού μας δόθηκε ευκαιρία σε μια κρίσιμη βραδιά να με καλέσετε και να παρακολουθήσουμε όλη αυτή την αποτροπή. Είχα τον συνάδελφο μέχρι το πρωί σε περιπολία με σκάφος του λιμενικού σε όλα τα συνογραμμή μας. Βέβαια γίνεται μια προσπάθεια τώρα, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι, δήθεν να τα βρούμε με την γείτονα Τουρκία όσον αφορά τη διακίνηση των μεταναστών από διακινητές. Υπάρχει μια καλή πρόθεση από την κυβέρνησή μας και από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά όπως είπα και στο Κοινοβούλιο, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος όσον αφορά τις προθέσεις της γείτονας χώρας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ υπήρχε δέσμευση από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία δεν τηρήθη. Με ρητή διάταξη στο άρθρο 3 της δήλωσης ότι θα φυλάσει τα σύνορα, αλλά όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά ενεθάρρυνε και τους διακινητές. Όμως εμείς είμαστε σε επιφυλακή με το λιμενικό μας, γιατί έχουμε καταστήσει σαφές ότι η Ελλάδα έχει σύνορα, ότι τα σύνορα φυλάσσονται. Ότι τα σύνορα φυλάσσονται όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι μας. Και αυτό δεν αποτελεί ένα ύψιστο καθήκον για τη χώρα, αλλά και νομική υποχρέωση. Συνεπώς όλοι μαζί είμαστε εδώ να φυλάμε τις Θερμοπύλες και να είστε σίγουροι ότι με τη βοήθεια και της πολιτικής ηγεσίας θα πάνε όλα καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Η παρουσία του Υπουργού μας τιμάει εδώ πέρα και δείχνει το ενδιαφέρον του για την ισχυωτικότητα την οποία έχει αναλάβει. Έχουμε γνωριστεί και στη Βουλή και θα έχουμε πει, με έχει πει ότι πόρτες, και με έκανε εντύπωση ότι οι πόρτες μου είναι ανοιχτές, δεν χρειάζεται ούτε ραντεβού να κλείσω τίποτα, θα άρχισε οπότε αν θέλεις να συζητάμε τα προβλήματα. Και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα, κύριε Υπουργέ. Τα προβλήματα λίγο πολύ θα τα συζητήσουμε και τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, γιατί εγώ είμαι νέος στην πολιτική. Η νησιωτικότητα, τα προνόμια που δίνει το Σύνταγμα και η Ενωμένη Ευρώπη στα νησιά μας να μπορούν να εκπληρώνονται, και είναι το μεταφορικό ισοδύναμο, είναι ορισμένες άλλες δυνατότητες που μπορεί να μας δώσει. Πραγματικά το ζητήσαμε, το έχετε κατά νου και θα τα εκπληρώσετε από ό,τι είπατε τα πράγματα, και αυτό το αναμένουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς θα είμαστε κοντά σας πάντα, οτιδήποτε με χρειαστεί, πάντα με καλή βούληση και καλή και συμπαράσταση. Δεν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο και αυτό θα κάνουμε. Όσο αναφορά για την άμυνα, πραγματικά που ενδιαφέρει όλους τους, ειδικά τους νησιώτες και ειδικά εμάς εδώ πέρα, έχω βάλει, και δεν σας το είπα, έχω θέσει το θέμα, επειδή είμαι και στην Επιτροπή Άμυνας, έχω θέσει το θέμα της παλαϊκής άμυνας. Διότι αν δεχόμαστε μια απειλή, όπως είπε και ο κύριος ο Πρωθυπουργός μας, έχουμε δικαίωμα στην άμυνα τη στιγμή που δεχόμαστε μια απειλή, και πρέπει να οργανώσουμε, γιατί
Παλαϊκή άμυνα είναι η οργάνωση του άμαχου πληθυσμού, ώστε να ξέρει τι θα κάνει σε μια περίπτωση και να συμπαρασταθεί στο στρατό. Αν σταματήσουν να μας απειλούν, τότε δεν έχουμε καμιά ανάγκη. Τη στιγμή όμως που κάθε μέρα μας λένε μια νύχτα θα μας βρείτε στα νησιά και λοιπά, αυτό μας δημιουργεί ανασφάλεια, και αν έχουμε 5 λεφτά λέμε δεν πάμε να τα επενδύσουμε κάπου αλλού παρά στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, οπότε αυτό είναι κατά της ανάπτυξης την οποία τη θέλουμε και την επιθυμούμε. Δεν θέλω να κουράσω παραπάνω, ευχαριστώ και πάλι και να είσαι καλά. Στη διάθεσή σας. Πάει πολλά στα διά μας, εσείς μήπως θέλετε κάτι, μια ευχή. Γιατί εγώ έχοντας εσάς εδώ δίπλα ξέρω ότι δεν υπάρχει κανένα άγχος, καμία ανησυχία. Καλή χρονιά. Είναι και ο διοικητής σας ακόμη εδώ, περιφερειακής αστυνομίας, περιφερειακός σημενικού, όλοι. Των δικαστικών αρχών. Των δικαστικών αρχών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε μπορούμε. Ναι. Χρόνια πολλά και από εμένα, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα μια δέσμευση από εσάς, από όλη την ηγεσία, για τις πιστώσεις του μεταφορικού ισοδύναμου. Ναι. Βεβαίως. Να σας πω ότι ξεκινάμε ήδη σήμερα, μας έδινε μια έκκληση. Είχαμε πληρώσει 10 εκατομμύρια τον προηγούμενο μήνα. Σήμερα μας έδινε μια άλλη έκκληση, γύρω στα 11 εκατομμύρια. Θα προχωρήσουμε σε πληρωμές άμεσα. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε. Άρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, σιγά σιγά προχωράμε. Οπότε προχωράει και αυτό το έργο. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά. Συμπληρώνουμε 38 χρόνια ζωής εδώ στο χώρο το νησιωτικό. Οι λόγοι ίδρυσης του Υπουργείου μας τότε, πάλι ποτέ Υπουργείου Αιγαίου, ήταν βέβαια γνωστοί. Δεν θα κάνω αναδρομή τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελα να κάνω μόνο μία παρένεση, συμβουλή. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μεγαλώσει ήδη αρκετά, 38 χρόνια εδώ, οπότε μπορούμε να συμβουλεύουμε και όλες τις πολιτικές μας ηγεσίες που έρχονται. Ότι αυτή εδώ η υπηρεσία λειτουργεί, το είπαν κιόλας, τελείως διαφορετικά από τις υπόλοιπες κυβερνητικές δομές που εδρεύουν στην Αθήνα. Είναι η μόνη γενική γραμματεία που έχει έδρα τα νησιά μας, δηλαδή τη Μυτιλίνη, και εκπροσωπεί όλα τα νησιά μας. Οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων και γενικότερα της κυβέρνησης, οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί, εκπροσωπούν την κυβέρνηση προς τους πολίτες. Εδώ ισχύει το αντίθετο. Δεν εκπροσωπεί ο Υπουργός Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής την κυβέρνηση στα νησιά μας. Εκπροσωπεί τα νησιά μας την κυβέρνηση. Έτσι. Και αυτό θέλουμε να αυτό είναι. Έτσι θέλουμε να είναι η δράση σας και η πρακτική σας. Αυτό μόνο. Να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, και να ευχηθούμε αυτή η χρονιά να είναι επιτέλους το ζητούμενο, να είναι ειρηνική χρονιά, γιατί είναι το ζητούμενο των τελευταίων ετών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και πριν ξεκινήσω την τελετή, εθιμοτυπικά που δεν το κάναμε στην τελετή παράδοσης, παραλαβής και τα λοιπά, και με αφορμή την εορτή σας, ήταν εργαζόμενοι και οι δύο, και ο γενικός, ποιος προηγήθηκε, εσείς. Ένα μικρό αγοράκι από το εργαζόμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μανώλης και Ιωάννης. Υπουργού παρόντος. Ναι, εμείς το πάμε όμως ιεραρχικά. Αν θέλετε να το πούμε. Είναι τελείως συμβολικό. Η σκέψη μόνο είναι αρκετή πάρα πολύ. Και πάρα πολύ ωραία. Όπα, είναι κάτι άλλο εδώ, οκ. Α, η τιμή είναι εδώ. Όχι. Πάρα πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα κοσμήσει το γραφείο μας. Νομίζω πως θέλει ένα μήνυμα για τα νησιά μας, ε. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά της υπηρεσίας να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Είναι τιμή μας που μας τιμάτε με την παρουσία σας, και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που κάποτε πρόσφεραν σε αυτή την υπηρεσία και τώρα έχουν πάρει σύνταξη. Όλοι οι υπάλληλοι που έχουν δουλέψει εδώ και δουλεύουν στηρίζουμε τη Γενική Γραμματεία και προσπαθούμε για το καλύτερο των νησιών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους τους συναδέλφους και σε εσάς που σήμερα είστε εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά.